Φίλε και του NewsHub, γεια σα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο site τον κύριο Κώστα Λαπαβίτσα. Ο κύριο Λαπαβίτσα είναι οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο τμήμα Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών. Κύριε Λαπαβίτσα, καλώ ορίσατε στο NewsHub. Καλώ σα βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και τιμή μου να τα πούμε. Και δική μα. Ε, ζήτησα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση γιατί μέσα από την ιδιότητά σας θέλουμε να μας εποτίσετε τεπικές που εμείς που είμαστε στο μέσο όρο δεν μπορούμε να τις διακρίνουμε σε μια τόσο ε, δύσκολη κατάσταση, σε μια κατάσταση καμπής όπως πολλοί τη χαρακτηρίζουν. Το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα αυτή τη στιγμή θυμίζει έντονα και φέρνει μνήμες από το 2008 και ο μέσος πολίτης αυτή τη στιγμή αγωνιά και αν είμαστε πρώτον πυλών σε μια τέτοια κλίμακας κρίση, γιατί αυτό σημαίνει και μια νέα αυτοκοποίηση. Η ανησυχία είναι, σε έχει σωστές βάσεις, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ τεταμένα. Αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές από το 2008 ή μεγαλύτερη ακρίβεια το 2007-2009, που ήταν και η μεγάλη κρίση. Υπάρχουν πολύ μεγάλε διαφορέ που έχουν σημασία. Θα σα τι πω τώρα ποιε είναι κάτι γνώμη μου διαφορέ. Αυτό που θέλω να πω ξεκινώντα όμω είναι ότι η εποχή την οποία ζούμε, τώρα που περνάμε τώρα, είναι μια εποχή που ξεκίνησε όντω από εκείνη τη μεγάλη κρίση. Είναι μια εποχή που μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε μεσοβασιλεία. Δηλαδή μια, μια ιδιόμορφη κατάσταση όπου το παλιό δεν μπορεί να συνεχίσει όπω ήταν και το καινούργιο δεν γεννιέται. Και είναι μια κατάσταση Όπου η, το, η παγκόσμια οικονομία αλλά και οι γεωπολιτικέ τη προεκτάσει περιδινίζονται συνεχώ. Είναι μια συνεχή ε, περιδίνηση. Τώρα για το τραπεζικό που με ρωτήσατε. Ε, δεν είναι το ίδιο με το 2008, διότι δεν έχει προηγηθεί κάτι αντίστοιχο κίνηση τη τεράστια φούσκας που μας οδήγησε στην καταστροφή του 2008. Δεν είχαμε δηλαδή ε, χρηματοπιστωτική επέκταση τα προηγούμενα χρόνια, ανάλογη και αντίστοιχη αυτής που είχαμε το 2003-2004-2005, με τη σπέκουλα στα ακίνητα και με τη, το, τη, τη τεράστια ε, διακίνηση κεφαλαίων ανάμεσα στην Δυτική Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείες, που ήταν και η βασική πηγή, το αίτιο κίνησης της μεγάλης κρίσης, που κατέληξε στο να έχουν οι τράπεζες τεράστιο όγκο προβληματικών ε, χρεών στους εισολογισμούς τους, που ήταν συνδεδεμένα σε σε τα χρέη αυτά με τα κινητά. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σήμερα. Αντίθετα, ολόκληρη την προηγούμενη δεκαετία οι τράπεζε ήταν σε συρρήκνωση, σε υποχώρηση. Και οι μεγάλε τράπεζε, οι ευρωπαϊκέ και οι αμερικανικέ. Αυτό που ζούμε τώρα είναι απόρρια τη τελευταία διετία. Μέσα στο πλαίσιο τη Μιω Βασιλεία, που σα ανέφερα προηγουμένω, τι έγινε την τελευταία διετία, λίγο για να συνοηθούμε. Το 2019-20. Ε, λίγο πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός η κατάσταση του τραπεζικού και πιστοτικού συστήματος ήταν τεταμένη αλλά δεν υπήρχε προοπτική κρίση. Όταν ξέσπασε ο κορονοϊός τα πράγματα οδηγήθηκαν πολύ γρήγορα σε οξύτατο σημείο. Εκεί παρενέβη το κράτος. Και παρενέβη το κράτος και στι Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ευρώπη με πρωτοφανή τρόπο. Η επέκταση τη ε, της ε, 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 παροχής ήταν χωρίς προηγούμενο. Αυτή τη στιγμή οι κεντρικές τράπεζες και των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Ευρώπης είναι πραγματικοί γίγαντες στη μέση του πιστοτικού συστήματος. Ε, κρατάνε τα, τα ενία. Όλα τα νήματα, τα πιστοτικά γυρίζουν σε αυτές. Μέσω της δημιουργίας τεράστιων χρήματο. Έγινε αυτό γιατί τα κράτη επιχείρησαν να απαλύνουν τα Ταυτόχρονα είχαμε και επέκταση Δαπάνε μεγάλε, δηλαδή δημοσιονομικέ ε, και, και, και άλλε, για τον ίδιο στόχο. Όπω ήταν αναμενόμενο και όπω είχε υποθεί τότε, ήθελε πολύ μεγάλη προσοχή κάτι τέτοιο, γιατί ακριβώ επειδή είμαστε σε μέσο βασιλεία, δεν μπορεί το παραγωγικό σύστημα, η παραγωγή δηλαδή, να ανταπεξέλθει σε τέτοια τόνωση τη ζήτηση. Και οδηγηθήκαμε σε πληθωρισμό. Ο πληθωρισμό είναι κάτι απόλυτα λογικό μέσα σε αυτό που συνέβη. Τεράστια τόνωση τη ζήτηση από τα μεγάλα κράτη, αδυναμία τη παραγωγή να σταθεί στο ύψο τη ανεβασμένη ζήτηση, άρα ανεβαίνουν οι τιμέ. Κερδοσκοπία εκεί μέσα, αλλά τέλο πάντων είναι μια άλλη ιστορία. Όταν λοιπόν ανέβηκε ε, ο πληθωρισμό, τι κάνουν οι μεγάλε κυβερνήσει και οι μεγάλε κεντρικέ τράπεζε, ανέβασαν τα επιτόκια. Ανέβασαν τα επιτόκια με ταχύτητα του ρυθμού. Το 2022 τα επιτόκια εκτινάχθηκαν από τα σχεδόν το 0 στο οποίο τα είχαν κατεβάσει τα... οι κεντρικέ τράπεζε το 20, Περίπου στο 4,5, 3,5, 4,5, σχεδόν 5% ε, το 22. Πρόκειται για πολύ μεγάλη επέκταση. Εκεί είναι η πηγή τη ε, σημερινή ε, ε, κρίση και ένταση. Γιατί, εδώ θα το ολοκληρώσω και ε, μπορούμε να το συνεχίσουμε μετά. Γιατί, Διότι όταν έγινε η νομισματική επέκταση το 20 από, τα, από, τα, από, τα, από, τα, από τι μεγάλες κυβερνήσεις, με την πτώση τους, των επιτοκίων, οι τράπεζε βρήκαν ευκαιρία. Ήταν απόλυτα λογικό. Κάνανε αυτό που δεν είχαν κάνει την προηγούμενη δεκαετία. Βρήκαν ευκαιρία. Το χρήμα ήταν ευθυνό. Δωρεάν επί τη ουσία. Τα κράτη ήταν αναγκασμένα να δανειστούν για να τονώσουν τη ζήτηση, όπω είπα πριν, το δημοσιονομικό και το νομισματικό και άλλο. Άρα είχαμε διόγκωση τον, του κρατικού χρέου. Οι τράπεζε λοιπόν αξιοποίησαν το φθηνό χρήμα μέσω τη κεντρική τράπεζα και αγόρασαν κρατικό χρέο. Τη στιγμή αυτή οι τράπεζε των Πολιτειών, αλλά και τη Ευρώπη, κατέχουν τεράστιο όγκο κρατικού χρέου. Ε, γιατί εκεί ήταν ε, το εύκολο κέρδο την προηγούμενη ε, περίοδο, την τελευταία διετία. Αυτή είναι η κατάσταση ε, των τραπεζών που κινδυνεύουν ιδιαίτερα στι ΗΠΑ. Δύο παρατηρήσει θέλω να κάνω σε αυτό καταρχήν. Ναι, ότι η παρέμβαση λόγω του κορονοϊού, με την παρέμβαση του κράτου είδαμε να καταραίει ε, και το παραδείγονται και η ίδια αυτή τη στιγμή το νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Δηλαδή ότι τα πάντα oh. είναι oh. και τα πάντα μπορεί να ρυθμίσει με το αόρατο χέρι τη αγορά όπω έλεγε ο Σμιτ. Αυτό δεν ίσχυσε αν δεν, υπήρξε, αν δεν υπήρχε, το κράτο σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση και να διασώζει τράπεζε και μεγάλε επιχειρήσει. Θα είμαστε σε μια κατάσταση χάου. Εγώ θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα. Με την εξέλιξη που έχουν τα πράγματα, για να πάμε στο για τα αυτά, υπήρχε εναλλακτική για να μην υπάρξει αύξηση των επιτοκίων, Όχι. Όταν το, το 20 δεν υπήρχε εναλλακτική, με την έννοια της εναλλακτική μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Το νεοφιλελεύθερο νεο πλαίσιο. Άλλε εναλλακτικέ υπήρχαν, αλλά απαιτούσαν δραστική παρέμβαση. Πράγμα το οποίο δεν πρόκειται να κάνουν τα κράτη σήμερα. Τι, εδώ θέλω λίγο να το ξεκαθαρίσουμε ακόμα περισσότερο. Επέκταση τη ζήτηση μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματο με τόνο τη δημιουργία χρήματο. Τα χρηματιστήρια το 2020, καθώ η παγκόσμια οικονομία ήταν σε πρωτοφανή συρρήκνωση λόγω κορονοϊού, είχαν εκτιναχθεί. Μιλάμε δηλαδή για κάτι τελείω παράλογο. Ενώ η παγκόσμια οικονομία ήταν σε δύσκολη, πολύ δύσκολη θέση λόγω κορονοϊού, θα θυμάστε, ήταν οι πόλει κλειστέ, η παραγωγή σε αδράνεια, οι εργαζόμενοι στα σπίτια του και να πληρώνονται το μισθό μέσω του κράτου. Και ταυτόχρονα μέσα σε αυτή τη δυστοκία τα χρηματιστήρια στα ύψη. Γιατί και το χρήμα ήταν φθηνό. Και πού πήγε πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο όγκο εκείνου του χρήματο στι νέε τεχνολογίε, σε εταιρείε νέε τεχνολογίε. Εκεί, είχαμε, εκεί είχαμε πραγματική σπέκουλα. Οποιοδήποτε είχε μια τέτοια εταιρεία που πηγε παρα πολυ μεγαλο ογκο εκεινου του χρηματο στι νεε τεχνολογιε σε εταιρειε νεε τεχνολογιε εκει ειχαμε πραγματικη σπεκουλα οποιοδηποτε ειχε μια τετοια εταιρεια που μπορουσε να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ στο μέλλον θα σα φέρω το. φτιάξουμε τον παράδεισο και θα κάνω και θα δείξω καθαράνο. Μετελεύτηκε την κατάσταση εξέδωσε μετοχές, απέκτησε ρευστό και άξια το κέι, okay, πληρώνοντα μισθού αριστερά και δεξιά. Ε, Όταν ε... έρθει τα επιτόκια, αυτοί χτυπήθηκαν πρώτοι. Ε. Ήταν οι πρώτοι που χτυπήθηκαν. Ο, ο, ο κλάδος της κλάδο τη ψηλή τεχνολογία χτυπήθηκε. Α, και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Από το πρόβλημα. Τράπεζε σε υπερεπέκταση του, του ισολογισμού του, χωρί. με, με φθηνό χρήμα. Ε, ε, δυσκολία στην παραγωγή και τα λοιπά και καταλήγουμε εδώ που καταλήξαμε. Ε, Τώρα το ε, κράτος. Επειδή η, 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 η πιο εκοφαντική πτώση ήταν αυτή τη Silicon Valley Bank έτσι, και επειδή είχε να κάνει με τις νέες τεχνολογίες γιατί φαντάζομαι αυτό εκεί υπονοείται θέλω να, να σας κάνω δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ο πανικός έτσι τουλάχιστον όπως γράφουν και συναδελφοί σας και αρθογράφοι του τομέα ο πανικός διασπίρεται και ε, πιάνει πολλαπλασιαστή όταν η, η, η κρίση πιάνει και τους θεσμούς. Στην Αμερική το, οι ρυθμιστικές αρχές, οι ελεγκτικές αρχές των τραπεζών έχουν πολύ αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. Νομίζω ότι πριν από λίγο καιρό είχαν δώσει μια πιστοποίηση στη συγκεκριμένη τράπεζα. Δεν λειτουργήσαν αποτελεσματικά ρυθμίσιας αρχές. Να ξέρετε Λε... ένα πράγμα... Ξέ... Όχι, προφανώς, προφανώς πέσαν έξω και αυτό ισχύει και με την περίπτωση της Credit Suisse που ήταν πολύ μεγαλύτερη τράπεζα και η οποία είναι μια τράπεζα για την οποία όλοι γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε με αυτά εδώ και χρόνια ότι είναι μια τράπεζα στο όριο της κατάρρευσης. Να σας πω ένα πράγμα για τις ελεκτικές αρχές. Γιατί γίνεται πολλή λόγο για τη ρύθμιση, το ρυθμιστικό πλαίσιο και τι ελεγκτικέ αρχέ. Δεν ελέγχεται έτσι ποτέ το πιστοτικό σύστημα. Πάντα κυνηγάει την προηγούμενη κρίση όταν γίνεται αυτό. Δε, μέσω τη ρύθμιση και του το, το ελέγχου δεν πρόκειται ποτέ να σταθεροποιηθεί αυτή η κατάσταση. Ποτέ. Γιατί πάντα το πιστοτικό σύστημα αναγνωρίζει ποιο είναι το πλαίσιο και προσπαθεί να βρει τρόπους να το παρακάμψει. Αυτό είναι μια μόνιμη κατάσταση. Γιατί για έναν πολύ απλό λόγο. Παρακάπτοντα το, το ρυθμιστικό πλαίσιο, όποιο το καταφέρει έχει πλέον κερδί Αυτό συμβαίνει. Όποιο είναι μέσα στο ρυθμιστικό πλαίσιο, εξορισμού ορισμού ε, έχει χαμηλότερο ποσοστό κέρδους. Όποιο το παρακάμψει έχει πλέον κέρδο. Άρα δεν, 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 θα σταματήσει ποτέ αυτό το πράγμα. Το κράτο όμω έχει παρέμβει με πολύ πιο mm. κέριο τρόπο πέρα από αυτό. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα και το είπατε προηγουμένω και στην ερώτηση είναι καταλητική σημα... σημασία. Γιατί? Γιατί έχει τώρα τέσσερι δεκαετίε και παραπάνω, το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μα το τελευταίο διάστημα, όπου ακούμε ότι οι αγορές, αυτό είναι κυρίαρχες, το κράτος δεν μπορεί, είναι μια Ιδεολογία που επαναλαμβάνεται συνεχώ και η οποία παρουσιάζει την, την, την επέκταση του δικαιωμα, των δικαιωμάτων και τη δυνατότητα λειτουργία του ιδιωτικού κεφαλαίου, περίπου πως το όνομα τη βαρύτητα. Ότι δεν μπορεί αυτό να αποφευθεί, διότι είναι μέσα στη φύση των πραγμάτων. Δεν είναι καθόλου έτσι. Καθόλου μα καθόλου έτσι. Αυτό η, 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 το, το όφελος και η η έβνοια προ το ιδιωτικό κεφάλαιο είναι απόρρια τη παρέμβαση του κράτου. Χωρί να, παρε... να παρεμεινεί το κράτο συνεχώ, δεν θα υπήρχε αυτό που ζούμε σήμερα. Αυτό φάνηκε στην κρίση του 2008, παρενέβη το κράτο για να σώσει τι τράπεζε. Εκεί εμφανίστηκε η πρώτη τεράστια διόγκωση των, τραπεζ, των κεντρικών τραπεζών. Και μετά στην κρίση του 20, του, του κορονοϊού, που ήταν η δεύτερη μεγάλη διόγκωση των κεντρικών τραπεζών. Τι σημαίνει αυτή η διόγκωση, Θέλω να το τονίσω, για να το καταλάβει ο κόσμο. Οι κεντρικέ τράπεζε σήμερα είναι γίγαντες. Πραγματικοί γίγαντες. Στην Αμερική ο ισολογισμός της uh, Fed είναι ανάμεσα στα 8 με 9 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για μαμούθ. Πού πατάει αυτό. Πατάει στην ικανότητα δημιουργίας χρήματος αναγκαστικής κυκλοφορίας. Δηλαδή χρήματος το οποίο είναι χρήμα επειδή το κράτος το κάνει χρήμα. Πατάει δηλαδή στη, στη δημόσια ε, πίστοση. Εκεί πατάει. Δεν είναι τράπεζα ιδιωτική αυτή. Είναι, είναι μηχανισμός κρατικός. Ο οποίο πατάει στην δυνατότητα του κράτου να δημιουργεί χρήμα. Εκεί εδράζεται η επέκταση του πιστοτικού συστήματο. Η ικανότητα δηλαδή των ιδιωτικών τραπεζών που βγάζουν κέρδη κτλ. να κάνουν αυτό που κάνουν τα τελευταία χρόνια, εδράζεται ακριβώ στην επέκταση ε, του χρήματο αναγκαστική κυκλοφορία μέσω τη αδεία του κράτου. Το κράτο είναι πίσω από όλα αυτά. Αυτό που παρουσιάζεται ω νέο στην ουσία είναι ένα σύστημα το οποίο δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν δεν υπήρχε το κράτο στον πυρήνα του. Για να το επιτρέπει, τουλάχιστον στο χρηματοπιστωτικό τομέα, να λειτουργεί όπω λειτουργεί. Αλλά πώ παρεμβαίνει τώρα το κράτο, έχει, έχει, μεγάλη σημασία αυτό και μεγάλο ενδιαφέρον. Κοιτάξτε τι έγινε με την, με Κρήτη Σουή. Γιατί κατέρευσε η Κρήτη Σουή. Δεν είναι ίδιο ο, ο λόγο με την Αμερικανική, την SBB, <κοκλή> όπω αναφέραμε. Σα είπα και προηγουμένω, είναι, είναι, είναι η και δεν είναι ο ίδιο ο λόγο γιατί δεν συνέβησαν παρόμοια πράγματα. Υπάρχει όμω ένα κοινό περιεχόμενο, ή μάλλον ένα κοινό παράγων, που είναι φυσικά η άνοδο των επιτοκίων. Η άνοδο των επιτοκίων, η ταχυτατη ανοδο των επιτοκιων το 2022, δημιούργησε τεταμένη κατάσταση και για τι δύο αυτέ τράπεζε, την Αμερικανική Πατέρευση και την Credit Suisse, και δημιούργησε ένταση και ανησυχία στου καταθέτε. Ο κοινό ο παρανομαστή είναι αυτό. Η ανησυχία των καταθετών που, που, που επίση πηγάζει από τη μεγάλη κρίση του 2008. Θυμούνται οι άνθρωποι που χάσαν τα λεφτά του. Δεν είναι κάτι, κάτι καινούριο και τα αποσύρουν. Ε, όταν αποσυρθούν τα χρήματα από μια τράπεζα, η τράπεζα θα καταρρεύσει, όπω καταλαβαίνετε. Είτε υπάρχει κρίση, είτε όχι. Είναι κανόνα αυτό. Δεν είναι οι ίδιοι λοιπόν οι, οι βασικοί λόγοι, αλλά έχουν μια ομοιότητα λόγω του των επιτοκίων και τη ανησυχία των καταθετών. Η Κρετή έχει πολλέ αμαρτίε τις ξέρουμε καλά τα τελευταία χρόνια, όταν άρχισαν να ανεβαίνουν τα επιτόκια παρουσίαση ε, ζημίε. όταν λέτε αμαρτία, εννοείται εξέπλυμα χρήματο και τέτοια, φαντάζομαι. Γιατί κάτι τέτοια. Αλλιώς... Λαθασμένε επενδύσει, λεφτά σε σπέκουλα, η οποία απέτυχε, προσπάθεια να μπει στον στο, χώρο των φαντ χωρί χωρίς επιτυχία και χάνοντα χρήματα τέτοιου είδου αμαρτίε. Όχι αμαρτίε απαραίτητα που να έχουν αυτούς, να κάνουν με τον νόμο. Επειδή το θίγεται, και Λαπαδίτσα, με την κρέτη τη ε, δεν συνδέεται άμεσα η κατάρρευση της Credit Suisse με τις Αμερικανικές Τράπεζες γιατί νομίζω ότι πολύ χρόνο πριν υπάρχουν πούμε, τα καμπανάκια που χτυπάνε για τη συγκεκριμένη τράπεζα. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω και εγώ. Δεν είναι το ίδιο. Έχει πολλές αμαρτίες, τραπεζικές αμαρτίες το ενεργητικό της. Ε, χτυπήθηκε όμως και αυτή, όπως και οι Αμερικανικές, από την άνοδο των επιτοκίων και από την ανησυχία των καταθετών. Η άνοδο των επιτοκίων, έχετε υπόψη σα, κάνει το εξή. Όταν ανεβούν τα, επιτό, τα επιτόκια, κατεβαίνει η τιμή των ομολόγων και όλων των άλλων ε, χρηματοπιστωτικών χρεογράφων. Είναι μια αυτόματη ε, κίνηση. Ε, όταν οι τράπεζε κατέχουν χρεόγραφα όπω κατέχουν και κρατικά χρεόγραφα, αλλά θα υπάρχουν ζημίε στο ενεργητικό του, όπω καταλαβαίνετε. Και αυτό κάνει η άνοδο των επιτοκίων. Ε, το ίδιο πράγμα χτύπησε λοιπόν και την κρατή σουήση και την αμερικανική που κατέρευσε, αν και είχαν διαφορετική πορεία και διαφορετικέ τραπεζικέ ε, δραστηριότητε. Άλλο θέλω να πω αυτή τη στιγμή. Φτάνει λοιπόν η ώρα τη κρίση για την Κredit Suisse μετά από πολλά χρόνια, επιτέλου. Γιατί έχει χρόνια που γίνεται αυτή η δουλειά με την Κredit Suisse. Φτάνει λοιπόν η ώρα τη κρίση ε, και πλησιάζει την κατάρρευση. Τι έχουμε τώρα εδώ, ουσιαστικά καταραίει. Τι έχουμε τώρα εδώ, την, 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 την αγόρασε η UBS, η άλλη μεγάλη ελβετική τράπεζα. Την αγόρασε κυριολεκτικά για ένα κομμάτι ψωμί. Κυριολεκτικά. Θα απολύσει τουλάχιστον 30.000 από του εργαζόμενου. Αυτοί θα πληρώσουν την ύφη. Και θα δημιουργήσει μια καινούργια τράπεζα. Η UBS δηλαδή, αν τη πάνε όπω τα υπολογίζει, θα έχει τεράστιο ε, όφελο από τη δουλειά αυτή. Δεν είναι όμω αυτό το ζητούμενο. Αλλού είναι το ζητούμενο. Πώ έγινε αυτή η διαδικασία, και έχει, είναι πολύ σημαντικό να το δούμε για να καταλάβουμε το ρόλο του κράτου. Ποιο ήταν ο μεγαλύτερο μέτοχο τη Credit Suisse, οι Σαδάραβε. Η Σαδική Αραβία μέσω του κρατικού ταμείου, το οποίο είναι τη γιγαντιαία και δεν είναι μόνο εκεί, επενδύει και αλλού. Ήταν, ποιο ποιος ήταν, ο αρχικό υπολογισμό των Ελβετών για να αντιμετωπίσουν την κρίση τη Credit Suisse, υποτίθεται ότι μετά την κρίση του 2008 μπήκαμε σε μια νέα περίοδο για τι τράπεζε μέσω τη αλλαγή ε, του ρυθμιστικού πλαισίου και καθεξής. Για να μην, δημόσιο, για να μην πηγαίνει δημόσιο χρήμα, υποτίθεται, σώζοντα τι τράπεζε. Ε, από εδώ και μπρο μα είπαν το 2008-2009 θα αφήνουμε τι μεγάλε τράπεζε να καταραίουν. Και ποιο θα πληρώνει τη, την ύφη, όσοι βάλαν τα λεφτά του μέσα στι τράπεζε. Υποτίθεται ότι έχουμε καπιταλισμό. Στον καπιταλισμό παίρνει αποφάσει και έχει το κόστο. Εκτό φυσικά αν είσαι τράπεζα. Διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το αρχικό σχέδιο ήταν δεν μπορεί αυτή η τράπεζα η Credit Suisse να τα απεξέλθει, καταραίει. Θα την αποκτήσει η UBS. Η UBS πρόσφερε ένα, πραγματικά ένα ξεροκόμμα. Το ήθελε να την πάρει για ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Δηλαδή, μιλάμε για γελία τιμή. Και μέσα σε αυτό, αυτό που πρότεινε η UBS και ήθελε να πετύχει, ήταν φυσικά να μην πληρωθούν οι μέτοχοι και να μην έχουν ψήφο στο πώς θα γίνει η εξαγορά της Credit Suisse από τη UBS. Αυτό το λέει και ο νόμος. Οι μέτοχοι πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα χτυπηθούν, διότι οι μέτοχοι είναι αυτοί που την έχουν Πρώτα δικιά του και μετά, <συμίλια> μετά, οι ομολογιούχοι τη τράπεζα, υπάρχει δηλαδή μια ιεραρχία όπω γνωρίζετε σε αυτά τα πράγματα. Αν κατέρευσε η τράπεζα, πρώτα θα πληρώσουν την ύφη οι μέτοχοι, μετά οι ομολογιούχοι και ούτω Μόνο που οι μέτοχοι εδώ ήταν οι Σαδάραβε. Όταν άνοιξε λοιπόν το, η διαδικασία αυτή, το πρώτο πράγμα που έκαναν οι Ελβετοί ήταν να πλησιάσουν του Σαδάραβε. Θα βάλετε μερικά χρήματα ακόμα για να σωθεί η κριτή σου. Και οι Σαδάραβε είπαν όχι, διότι πρόκειται για μια τράπεζα η οποία χάνει συνεχώ λεφτά, έχει απόσυρση. Ε, Καταθέσ, κα, καταθέσεων και δεν υπάρχει μέλλον, δεν θα βάλουμε χρήματα γι' αυτό. Όχι, δεν θα βάλουμε λεφτά. Άρα θα κλείσει. Είχαν ήδη μεγάλο κόστος κόστο οι Σαουδάραβε από όλη αυτή τη διαδικασία. Προφανώ. Προτείνει λοιπόν η UBS να την αγοράσει για ένα κομμάτι ψωμί, χτυπώντα του μετόχου. Πανικό στη Μέση Ανατολή, όπω καταλαβαίνετε. Διότι ξαφνικά θα σήκωνε ένα τεράστιο ε, κόστος. κόστο, δηλαδή αυτό που πρότεινε αρχικά για να καταλάβετε, η, 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 η UBS ήταν να αγοράσει την Credit Suisse ε, ε, δεκα, στο, στο 15% τη τιμή τη μετοχή τη εκείνη τη μέρα. Που ήδη ήταν κάτω. Δηλαδή δεν την αγοράσει για τίποτα. Και, και στην ουσία να, να χάσουν τα λεφτά του οι μέτοχοι. Πανικό στη Μέση Ανατολή. Ωραία. Πανικό στη Μέση Ανατολή. Και φυσικά η Μέση Ανατολή δεν είναι για να παίζει, όπω καταλαβαίνετε, γεωπολιτικά τη στιγμή αυτή. Και δεν ξέρω ποιοι μοχλοί κινήθηκαν. Σίγουρα κινήθηκαν μοχλοί πάντω και άλλαξε το σχέδιο. Τι λέει λοιπόν τώρα το σχέδιο. Αυτό που γίνεται πράξη. Δηλαδή να αγοράσει πάλι η UBS, θα δώσει 3 δισεκατομμύρια δολάρια, όχι εκείνο το ένα που ήθελε στην αρχή, πάλι ένα ξεροκόμματο είναι, αλλά τέλο πάντων λίγο πιο μεγάλο ξεροκόμματο για να πάρει την ελβετική yeah, yeah. την... Αν να καταλάβουν yeah. λίγο και, και οι, οι τηλεθεατές που μα παρακολουθούν, ε, το ενεργητικό του πόσο είναι, δηλαδή. Τη κριτή σου Δεν θυμάμαι ακριβώ αυτή τη στιγμή, είναι στι δεκάδε δισεκατομμύρια, εκατοντάδε δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Είναι για ένα τίποτα λέει, πάρει, Δεν είναι... Για να καταλάβουμε τι είναι το ξεροκόμμα <χι> όχι, η τράπεζα είναι, 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 είναι πολύ μεγάλη, είναι γίγαντας. Δεν θυμάμαι ακριβώ το ενεργητικό της αυτή τη <στονίτμα> στιγμή, είναι γίγαντας. Ε, ρω... ναι, θα, θα την πάρει, λέει, για περίπου 3 και κάτι δισεκατομμύρια dispers. η UBS. Ναι, <στονίτλοι> 네, την, ναι. 네. Και πώς όμως, Ποιο θα σηκώσει το βάρος, ποιος θα, ποιος θα έχει τη ζημία. Όχι η μέτοχοι Και αυτό είναι πρωτοφανέ. Η μέτοχη, δεν θα έχουν καμία ζημία. Τη ζημία θα την έχουν οι ομολογιούχοι. Μιλάμε για πλήρη παράκαμψη του νόμου δηλαδή. Ε, Τη παγκόσμια νομοθεσία. Γιατί, γιατί φυσικά οι μέτοχοι είναι σαν Άραβε. Δεν πρόκειται λοιπόν να έχουν καμία ζημία από αυτό που προτείνεται αυτή τη στιγμή. Τη ζημία θα την έχουν οι ομολογιούχοι. Πρόκειται για, για, για πλήρη ε, παράκαμψη τη διεθνού νομοθεσία. Και είναι ακόμα ένα παράδειγμα, μια και μιλάμε για το γεωπολιτικό, του τι ακριβώ εννοούν όσοι μιλάνε για κανόνε στο διεθνέ σύστημα. Οι κανόνε αυτοί υπάρχουν μόνο όταν βολεύουν αυτού που έχουν πολλά λεφτά και βολεύουν αυτού που είναι στο κέντρο, της, στο, στο κέντρο του, του συστήματο. Εδώ έχουμε πλήρη παράκαμψη των κανόνων, η οποία, η οποία παράκαμψη αυτή θα έχει, θα έχει επιπτώσει. Μην έχετε αφιβολία γι' αυτό. Ε, Αυτό τώρα που μα λέτε είναι μια λεπτομέρεια που δεν έχει ζητή αυτό τώρα που μα συζητάτε. Οι γεωπολιτικέ επιπτώσει τώρα περαιτέρω, ποιε υπολογίζετε ότι θα είναι όταν ας πούμε, γίνεται μια τέτοια διάκριση. Από το γεγονό το ίδιο από μόνο του, οι άμεσε γεωπολιτικέ επιπτώσει δεν θα είναι πολύ μεγάλε. Γιατί είναι μια ελβετική τράπεζα, είναι σημαντική. Έδειξαν τη δύναμή του οι και προστάτευσαν του μετόχους του. Υπάρχει φυσικά αντίκτυπο και αντίλαλος παντού με την έννοια ότι ήδη καταγράφηκε στη δημόσια συζήτηση των ενός, μια σειρά χωρών ποιοι κανόνε. Τι είναι αυτά που λέτε, αυτό εδώ, το νόμο το φτιάχνετε όπω θέλετε. Στην Ελβετία, παρακαλώ. Όχι σε καμία υποτίθεται ε, χώρα τη περιφέρεια ή αυτά που λέγανε για μα κάποτε όλοι αυτοί. Θυμίζετε τη... γι' αυτό, έτσι. Θυμίζετε ακριβώ γι' αυτό. Πλήρη παράκαψη τη νομοθεσία. Τη ισχύουσα. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν θα έχει επιπτώσει. Περισσότερη σημασία έχει όμω τι μα δείχνει για τη γεωπολιτική κίνηση. Αυτό που μα δείχνει για το γεωπολιτικό. Γιατί, όπω σα είπα και πριν, η Μεσοβασιλεία την οποία διανύουμε, από την οποία δεν μπορούμε και εύκολα να βγούμε από ό,τι φαίνεται. Είναι μια κατάσταση όπου υπάρχει αυτή η συνεχή περιδίνηση. Το ίδιο πράγμα ε, έχει και οι πολιτικέ επιπτώσει. Διότι στο κέντρο του συστήματο του παγκόσμιου είναι φυσικά οι ΗΠΑ και η μεγάλη πηγή ισχύω των ΗΠΑ παγκοσμίω είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Από εκεί δεν είναι, δεν είναι ε, ούτε η παραγωγική, το παραγωγικό δυναμικό των ΗΠΑ, το οποίο είναι πολύ πιο κάτω από αυτό τη Κίνα ούτε φυσικά πλέον η εμπορική τους ισχύ, η οποία και αυτή είναι μικρότερη της Κίνας. Ε, δεν είναι εκεί, δεν πηγάζει από εκεί η ηγεμονική ισχύ των ΗΠΑ στον παγκόσμιο πλαίσιο, πηγάζει από το χρηματοπιστωτικό σύστημα και κυρίως από το δολάριο. Όπου το δολάριο, όπως σας είπα και πριν, δηλαδή από το κράτος, το δολάριο, όπως σας είπα και πριν, είναι, είναι, η βάση του εγχωρίου συστήματο, η κεντρική τράπεζα, η αμερικανική δηλαδή, είναι ο πυλώνας εκδίδοντας χρήμα, αλλά φυσικά είναι και η βάση της αμερικανικής ισχύω και, ε, και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και τώρα, γιατί σε περιόδους κρίση, στο χρυσό και στο δολάριο, νομίζω ότι κατευθύνονται οι επενδυτέ. Κυρίω στο δολάριο με τον εξή τρόπο. Ακριβώ επειδή το δολάριο είναι η πηγή ισχύω και το σημείο αναφορά του λεγόμενου συστήματο κανόνων και όλα τα άλλα αυτά τα ωραία που ακούμε. Είναι το σημείο αναφορά. Ε, αυτό κάνει το σύστημα και ε, λειτουργεί. Ε, οι ιδιωτικέ τράπεζε, οι μη Αμερικανικέ, κινούνται σε, και εκτελούν πράξει οι οποίε είναι σε δολάριο. Όπω καταλαβαίνετε, δανείζονται σε δολάρια, δανείζουν σε δολάρια, είναι εκτεθειμένε δηλαδή στο δολάριο. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Διότι το παγκόσμιο σύστημα εδράζεται στο δολάριο. Άρα λοιπόν όλες οι τράπεζες που θέλουν να έχουν διεθνείς δραστηριότητες κάποια στιγμή θα εμπλακούν σε πράξεις και μεγάλου μεγέθους που να, να βασίζονται στο δολάριο. Ναι, αλλά δολάρια δεν μπορεί να δημιουργήσει μόνο η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν αν υπάρξει, αν υπάρξει, τραπεζική κρίση και η εποχή μας είναι εποχή επαναλαμβανόμενων τραπεζικών κρίσεων εάν και όταν υπάρξει τραπεζική κρίση η οποία θα έχει δολαριακό αντίκτυπο, ο μόνο που μπορεί να παράσχει ε, ρευστότητα σε δολάρια είναι η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα. Αυτή είναι και η πραγματική πηγή ισχύω ε, των των ΗΠΑ στο παγκόσμιο επίπεδο και την ασκεί. Την ισχύ της αυτή την ασκή με τον πιο κοινικό και ξεκάθαρο τρόπο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε το 2008 αλλά και το 2020 διέθεσαν ρευστότητα σε δολάρια σε πολύ επιλεγμένε κεντρικέ τράπεζε για να πάρει δολάρια όταν σου χρειαζόταν, γιατί όπω σα είπα, χρειάζονται τα δολάρια σε τράπεζε που έχουν διευθύνη δραστηριότητα, έπρεπε να είσαι σύμμαχο των ΗΠΑ, να είσαι φίλο του και να είσαι τέλο πάντων στα καλά του κατάστοιχα. Τότε θα έπαιρνε. Και η παροχή δολαρίων μέσω αυτών των swaps, με, με swaps γίνεται στη δουλειά των κεντρικών τραπεζών, η παροχή δολαρίων γίνεται πάρα πολύ επιλεγμένα. Δεν είναι πολλέ οι κεντρικέ τράπεζε που δικαιούνται που, που έχουν την εύνοια και, το, και τη δυνατότητα να λαμβάνουν δολάρια όταν τα χρειάζονται ε, για να μπορέσουν να στηρίξουν τις δικές τους τράπεζες. Αυτό το πράγμα και αυτός ο μηχανισμός ε, δέχεται συνεχώ συνεχώς χτύπηματα. Εκεί ακριβώς είναι το γεωπολιτικό που σας ανέφερα και αυτά που συμβαίνουν τώρα και αυτά είναι μια, ένα είδος αντανάκλαση, αντανάκλαση αυτής της περιδίνησης. Δέχονται συνεχώς χτυπήματα και το ενδιαφέρον είναι όταν μιλάμε για τη γεωπολιτική διάσταση ότι ένα μεγάλο μέρο των χτυπημάτων το τελευταίο διάστημα το έδωσαν μόνοι του οι Αμερικανοί. Δηλαδή, είναι, είναι, αυτό είναι το παράδοξο τη εποχή μα. Πρώτη φορά βλέπουμε μια ηγεμονική δύναμη ε, στην ιστορία. ηγεμονική δύναμη χωρί προηγούμενο. Δεν είχε υπάρξει δύναμη παγκόσμια που να έχει τόση, τόσο απόλυτη ηγεμονία ω οι ΗΠΑ τι τελευταίε δεκαετίε. Πρώτη φορά βλέπουμε λοιπόν μια δύναμη ηγεμονική στην ιστορία, η οποία μόνη τη υποσκάπτει ε, την πηγή τη ηγεμονική τη ισχύω μόνη της, είναι απίστευτο και αυτό το οποίο έκανε για παράδειγμα η η ΦΕΤ, Φε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, όταν ξέσπασε ο ουκρανικός πόλεμος ήταν χωρίς προηγούμενο το να, το να πάγωσε τις καταθέσεις της ρωσικής της ρωσικής τράπεζας σε δολάρια αυτό είναι κατευθείαν πλήγμα στο, στο ίδιο το δολάριο όχι μόνο στους, στους Ρώσους που είναι πλήγμα για αυτούς γιατί είναι πολλά τα λεφτά είναι πλήγμα στο δολάριο. Αυτό βλέπουμε και βιώνουμε τώρα και με του αδέρφυγε, για να γυρίσουμε σε αυτό που είμαστε. Οι αδέρφυγε πήραν το μάθημα. Γιατί και οι αδέρφυγε έχουν τεράστια ποσά μαθηματικά σε δολάρια. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη την έχουν χάσει οι Αμερικανοί. Την έχουν χάσει και θα το πληρώσουν αυτό. Θέλω, επειδή είναι... πλησιάζουμε προ το κλείσιμο, θέλω να κλείσουμε με δύο θέματα. Το ένα είναι με τα δηλαδή υπήρξαν διαβεβαιώσεις αρχικούς από τους ευρωπαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των, του τραπεζικού συστήματος, αλλά και σε ελληνικό επίπεδο ο κεντρικός τραπεζίτης ο κ. Ζωνάς, είπε ότι το τραπεζικό σύστημα είναι διασφαλισμένο. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο που συνδέεται πάλι με το γεωπολιτικό είναι ε, η... η η τράπεζα η οποία χρεκόπησε η Silicon Valley, ας πούμε, η Bank, είχε να κάνει με τη startup. Τι σημαίνει αυτό για τη startup σε μια εποχή, και σε γεωπολιτικό επίπεδο θέλω να πω, σε μια εποχή που η, η πρωτοπορία, ας πούμε, σε αυτό τον τομέα, στην ανακάλυψη τη νέα τεχνολογία, στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, πάει σώμα με σώμα με την Κίνα. Τι σημαίνει αυτό, ας πούμε, αν πάρει και πάλι, αν και λίγο το πράγμα εκεί. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τα ελληνικά, τι ελληνικέ τράπεζε. Να σα πω πρώτα για το ελληνικό. Ναι. Να ξέρετε ότι με τα χρόνια, όποτε βλέπω τον κύριο Στουρνάρα να διαβεβαιώνει ότι τα πράγματα πάνε καλά, ψάχνω για το κράνο μου. Διότι αυτό είναι ένα κανόνα των τελευταίων ε, δύο-τριών δεκαετιών, στι οποίε έχει πρωταγωνιστήσει ο κύριο Στουρνάρα, είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλο. Είναι μονίμω εκεί. Είναι μια, είναι μια σταθερά. Και τότε που ήταν υπουργό οικονομικών. Υπουργό ήταν και ο κύριο Τώρα είναι γενικά στα πράγματα εδώ και πολλέ δεκαετίε σε σχέση σε θέσει υψηλή ευθύνη. Όχι, δεν είναι απλώς, Δεν σχολιάζει απλώ, είναι σε σχέση σε θέσει ισχύω και ευθύνη. Όταν λοιπόν ακούω τον κύριο Στανέρα να διαβεβαιώνει τα πράγματα που πάνε καλά, να ξέρετε ότι ψάχνω για το κράνο μου. Το επαναλαμβάνω. Ε, Βεβαίω, ε, θα συμφωνήσω ότι οι ελληνικές τράπεζες για την ώρα τουλάχιστον δεν φαίνονται τόσο εκτεθειμένες. Εδώ είναι μια περίεργη κατάσταση που ισχύει για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εδώ και μια δεκαετία. Και είναι η εξή. Οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν την κύρια ευθύνη για την κατάρρευση της χώρας το 2010. Δεν ξεκίνησε από εκεί. Ξεκίνησε από άλλε αιτίε, ξεκίνησε από τη δομή τη οικονομία τη, ξεκίνησε από το τεράστιο άνοιγμα που είχε στι εμπορικέ τη συναλλαγέ και ξεκίνησε από το γιγαντιέο δημόσιο χρέο. Βασικά όμω ξεκίνησε από την παραγωγική αδυναμία τη της, της χώρα, από, από την προβληματική δομή τη οικονομία τη. Οι ελληνικέ τράπεζε ε, δεν έπαιξαν τον ρόλο που έπαιξαν οι, οι Αμερικανικέ στη μεγάλη κρίση του 2008, για παράδειγμα. Δεν ξεκίνησε από εκεί δηλαδή. Αλλά όταν η κρίση άρχισε να παίρνει όγκο και βάρο στην Ελλάδα, γίνανε μέρο του προβλήματο και οι ελληνικέ κεντρικέ τράπεζε, όπω καλά γνωρίζουμε. Από άλλε μεγάλε ποσότητε χρήματο, καθώ η χώρα έμπαινε σε κρίση, χρειάστηκαν επανειλημμένε διασώσει, και τα τελευταία χρόνια είχαν ένα γιγαντίο όγκο προβληματικών δανείων, λόγω και τη Τρόικα και ούτω καθεξή, στο, στον ισολογισμό του. Αυτή η περίοδο, όπου οι τράπεζε ε, χτυπήθηκαν από την κρίση, είχαν τεράστιο όγκο προβληματικών δανείων, ήταν εμπλεκόμενε, δηλαδή αναγκάστηκαν να, να καθαρίσουν του ισολογισμού του, όπω και να έγινε αυτό. Δεν, δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο, δεν θέλω να κουβεντιάσω αυτό. Αν θέλετε, το συζητάμε, αλλά όχι τώρα. Άλλο θέλω να πω. Αυτή η περίοδο. Αυτή η περίοδος ήταν μια περίοδος όπου οι τράπεζες αναγκαστικά οι ελληνικές δεν μπήκαν δυναμικά στα νέα παιχνίδια. Ήταν πάντα πιο συντηρητικέ από άλλες και εδώ είχαν άλλα είχαν να κάνουν οι ελληνικές τράπεζες. Και αυτό με έναν τρόπο προστατεύει οι τράπεζες αν, ξε, αν καταλαβαίνετε. Όταν, όταν, όταν το παιχνίδι κινείται γρήγορα. Και έτσι, έστω και έτσι όμως να πω δύο πράγματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για τη χώρα μας. Το πρώτο είναι ότι και η SVB είχε πολύ καλά, πολύ καλούς, πολύ καλές, καλές ενδείξεις, στοιχεία και δείκτες κεφαλαϊκής επάρκειας, ρευστότητα και το καθεξής, Αλλά κατέρευσε. Και η Κρετή Σουής δεν ήταν άσχημη οι δείκτες της, αλλά κατέρευσε. Το γεγονό λοιπόν ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν δείκτες που φαίνεται να είναι ισχυροί, αν και στην κεφαλαϊκή επάρκεια, να μην ξεχάσουμε τι είδου κεφάλαιο έχουν, το οποίο είναι προβληματικό. Αλλά το γεγονό ότι φαίνεται να έχουν υψηλή ικανοποιητικού δείκτε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και, και κρίση. Γιατί γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνο ανάληψη και απώλεια καταθέσεων. Όπω ε, καταλαβαίνετε, που από εκεί ξεκίνησε και το πρόβλημα στι ΗΠΑ. Δηλαδή, ο, ο κίνδυνο του φόβου, δημιουργεί ε, ο φόβο ε, στο κοινό. Αυτό θέλουν οι δικοί μα τραπεζίτε να, ε, να αποφύγουν. Να πω λοιπόν ότι αυτό είναι. Ε, πολύ σημαντικό ε, στοιχείο για να κατανοήσουμε τι σημαίνει η ελληνικέ τράπεζα. Το τελευταίο που θέλω να πω για τι ελληνικέ τράπεζε είναι το εξή. Όπω και οι ξένε, και αυτέ οι δικέ μα έχουν υψηλό όγκο, μεγάλο όγκο ε, κρατικών ομολόγων στο ενεργητικό του. Ε, εκεί βάλαν τα λεφτά. Ε, αυτά αγόρασαν, ειδικά όταν είχαν τη δυνατότητα να ε, δανειστούν πιο εύκολα από την Ευρωπαϊκή και Κεντρική Τράπεζα με τη χαλάρωση των περιορισμών λόγω του κορονοϊού. Όταν τα ελληνικά, όταν τα ελληνικά ε, 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 κρατικά ομόλογα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην αγορά των ρέπος, όπως, ε, όπως, τα ξέρετε. Εκεί λοιπόν και το ελληνικό κράτος δανείστηκε τεράστια ποσά και οι ελληνικές τράπεζε τράπεζες ε, αγόρασαν χρεόγραφα κρατικά. η άνοδος των επιτοκίων χτυπάει και αυτές. Είναι σίγουρο ότι έχουν ζημίες στο ενεργητικό τους αλλά οι ζημίες αυτές δεν γίνονται, είναι, είναι ιονείς ζημίε για την ώρα, επειδή δεν πουλάνε. Αν τα πουλήσουν όμως και, 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 και το ενεργητικό τους μετατραπεί σε τιμέ αγοράς, τα έχουν μεγάλες ζημίες. Ε, αυτό φοβούνται και όλα, όπω καταλαβαίνετε. Δεν είναι λοιπόν τα πράγματα τόσο ε, χαλαρά και τόσο ευνοϊκά και τόσο φραγισμένα, όσο ε, λέγεται. Θα χρειαστεί και προσοχή και τύχη για να αποφύγει η χώρα μας ε, μία ακόμα τραπεζική, ε, μία ακόμα κρίση τελώς, πάνω, που θα έχει τραπεζική διάσταση. Θα φανεί αυτό, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα Στα δύο θέλω πάνω πάνω το... πάνω. Θέλω να μα πείτε τώρα και το, για, το, για, αυτό που ρώτησα πριν, yeah. ότι τι σημαίνει αυτό για, τις νέες, για, την, για το ανταγωνισμό. Για όπως, όπως ξέρετε καλά, όταν υπάρχει τεχνολογική αλλαγή, ε, πάντα παρατηρούνται φαινόμενα Κερδοσκοπική σπέκουλα, ειδικά όταν εμπλέκεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πάντα γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό συνέβη και τα τελευταία χρόνια. Τα ποσά τα οποία πήγανε στον χώρο τη νέα τεχνολογία είναι πάρα πολύ μεγάλα. Μέσω του χρηματιστηρίου, σε μεγάλο βαθμό. Μέσω του Οι νεοφυεί, λεγόμενε, είναι σε μεγάλο βαθμό μη κερδοφόρε. Μιλάμε για, για επιχειρήσει οι οποίε χάνουν χρήματα. Τα χρήματα αυτά τα εξασφάλισαν μέσω εκδόσεων χρηματιστηριακών. Δηλαδή στην ουσία τα λεφτά που πήρανε πήγαν, τα κάψανε. Τα κάψανε ε, ή τέλο πάντων κάψανε ένα μεγάλο μέρο για να πληρώσουν λειτουργικέ ανάγκε. Δεν είναι δηλαδή για επενδύσει και ούτω καθεξή. Είναι για να κινούνται οι επιχειρήσει αυτέ. Είναι τεράστια τα ποσά που πήγαν εκεί και έτσι ακριβώ καταστράφηκε και η SVB. Οι νεοφυεί οι, οι λεγόμενε είχαν πάρει τα λεφτά αυτά. Από τα χρηματιστήρια, ε, τα είχαν για να τα κάψουν με, 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 μέσω αλληλειτουργικέ ανάγκη και τα κρατούσαν στην τράπεζα. Αυτό κάνανε. Η τράπεζα τα είχε και τα έβαζε σε, 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 σε κρατικά χρεόγραφα. Ε, αυτό το πράγμα λοιπόν που ξεκίνησε με την άνοδο των επιτοχιών θα χτυπήσει και, τον, και, την, και τις νέες, τις νέες, το, το χώρο των νέων τεχνολογιών. Ε, είναι δεδομένο. Ηδη έχει πληγεί ο χώρο αυτό με την κατάρρευση των μετοχών. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η διαδικασία, δεν μπορούν να εκδώσουν ομόλογο όπως ξέρετε το 20 και το 21 θα έχουμε πιστοχώρηση αλλά δεν θα ξαρτηθεί από εδώ όπως σας είπα είναι σπέκουλα σε μεγάλο βαθμό αυτά η οποία πάντα στον καπιταλισμό πηγαίνει με την, με την αλλαγή των τεχνολογιών και με την νέα περίοδο θα συνεχιστεί δηλαδή κατά την άποψή μου η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών αλλά θα χτυπηθεί ε, από αυτό που συμβαίνει ε, τώρα και καλά θα κάνει να χτυπηθεί Α, γιατί πρέπει, ήταν επειδή χτυπηθεί. το θέμα αντιλαμβάνουμε ότι είναι μεγάλο θα πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού μας mm -hmm. κύριε Λαμπαβίτσα εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Ονειροσκάμπ γεια εγώ σας ευχαριστώ ελπίζω να σας ήταν χρήσιμα όλα αυτά και θα χαρά να τα ξαναπούμε ευχαριστώ πολύ